Χρόνος. Μία αφηρημένη έννοια που καθένας αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Ένα μυστήριο. Μια άλλη ύπαρξη. Ένα ακίνητο και ακούραστο όν. Άλλοτε ευεργετικός. Άλλοτε καταστροφικός. Άλλοτε απλώς αδιάφορος. Ποια είναι η αξία του? Πώς άραγε πρέπει να τον χειριστούμε? Ένα ερώτημα που προσωπικά με έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό. Ήταν πρωτοχρονιά, έτος 2020. Ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα τη σημασία του χρόνου στη ζωή μας. Η πρώτη φορά που αισθάνθηκα πως τον χρειάζομαι, πως τον έχω ανάγκη. Διαπίστωσα πως ξεκινούσε η χρονιά που θα γινόμουν 10 ετών. Ηλικία που ισοδυναμεί με το 1 δέκατο του αιώνα. Με τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού. Με διψήφιο αριθμό κεριών στην τούρτα γενεθλίων. Και προβληματίστηκα. Βυθίστηκα σε σκέψεις. Αναρωτήθηκα πόσο γρήγορα φεύγει ο χρόνος και δεν ξαναγυρνά. Ναι, μεν είχα αποκτήσει αξέχαστες αναμνήσεις, αλλά και είχα ξοδέψει ώρες με ενούσιες δραστηριότητες, ώρες τεμπελιάς, ώρες χωρίς νόημα. Έλαβα λοιπόν την εξής απόφαση: να πορεύομαι από εκεί και πέρα αξιοποιώντας κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο που μου προσφέρεται. Είναι ένα αμφίβολα δύσκολο να θέσει κανείς εμφαρμογή αυτόν τον στόχο, ωστόσο όχι αδύνατο. Αν σκεφτούμε τον χρόνο σαν μια μοναδική και ανεπανάληπτη ευκαιρία, ενδεχομένως θα ανταποκριθούμε πιο αποδοτικά στην πρόκληση να τον εκμεταλλευτούμε. Καταρχάς, θα κατανοήσουμε πως μας δίνεται για να σκεφτούμε, να στοχαστούμε, να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας και τις δυνατότητές μας, να αντλήσουμε δύναμη και αυτοπεποίθηση, να ονειρευτούμε, να οραματιστούμε τη μελλοντική μας εξέλιξη. Παράλληλα, θα καταλάβουμε πως μας δίνεται για να δραστηριοποιηθούμε, να αποκτήσουμε εμπειρίες, να καλλιεργήσουμε σχέσεις με τους ανθρώπους μας, να αναπτύξουμε τα χαρίσματά μας. Εκτός από τα ανωτέρα, θα αντιληφθούμε τον χρόνο σε ένα ιδιαίτερο προνόμιο που διαθέτουμε για να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας, μελετώντας και παρατηρώντας τον κόσμο που μας περιβάλλει, τα φαινόμενα που παρουσιάζονται σε αυτόν, τις ποικίλες προσωπικότητες που έζησαν ή ζουν σε αυτόν. Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώνουμε πως για να διαχειριστούμε ορθά το χρόνο, προϋποτίθεται να αντιμετωπίζουμε τα εμπόδια και τις αντικσότητες που εμφανίζονται στη ζωή μας. Ειδικότερα, οφείλουμε να παραμένουμε αισιόδοξοι, δίνοντας βαρύτητα σε ό,τι μακροχρόνιο και ουσιαστικά αξίζει, αντί να δίνουμε έμφαση στα εφήμερα και πρόσκαιρα. Επιπλέον, απαραίτητο είναι να δείχνουμε αντοχή και κουράγιο στα προβλήματα, ενώ ταυτοχρόνως να αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για τις δυσκολίες που εμφανίζονται μπροστά μας, καθώς αυτές μας οθούν να ενεργοποιηθούμε, να αναδείξουμε τις ικανότητές μας, αλλά και όταν τις ξεπεράσουμε, μας χαροποιούν. Κάθε είδους απογοήτευση και οκνηρία από την άλλη, πρέπει να την αποφεύγουμε χρησιμοποιώντας την προσπάθεια και την εργατικότητα. Αναντίρρητα, η συνετή αξιοποίηση του χρόνου είναι μια συνήθεια που αποκτά κανείς σταδιακά με τον δικό του ρυθμό. Συνεπώς, η κοινωνία μας απαρτίζεται από ανθρώπους που βιώνουν το πέρασμα του χρόνου με διαφορετικό τρόπο. Κάποιοι το θεωρούν ένα ασταμάτητο τρέξιμο, μια συνεχή εξέλιξη των καταστάσεων, κάτι άπειρο, ενώ άλλοι μια αναμονή μεγάλων εκπλήξεων. Προσωπικά, τώρα πια τον βιώνω ως κάτι ποικιλόμορφο, άλλοτε πλούσιο σε προποτικές και άλλοτε γεμάτο θλίψεις, άλλοτε γρήγορο και άλλοτε αργό. Σίγουρα όμως τον βιώνω σε ένα ανεκτήμητο δώρο. Αυτή είναι η μαγεία του. Αυτή είναι η ιδιοτροπία του. Έχει πολλές προσωπικότητες. Και όσο μαθαίνεις πώς να του φερθείς, τόσο πιο πολύ νόημα αποκτά για σένα. Εν κατακλείδη, ίσως η έννοια του χρόνου είναι υποκειμενική, μα παραμένει πολύτιμη για όλη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό, ας φροντίζουμε κάθε 1η Ιανουαρίου να αποτελεί σταθμό ανεφοδιασμού και οργάνωσης της νέας χρονιάς, αφορμή να αντικρίσουμε το καινούργιο έτος σαν ευκαιρία. Εύχομαι η φετινή πρωτοχρονιά να αποτελέσει αφετηρία ενός δυναμικού, δημιουργικού, λαμπρού χρονικού διαστήματος 365 ημερών, ώστε να φτάσουμε στην επόμενη στάση νιώθοντας πως εκμεταλλευτήκαμε σοφά το ποτάμι, την πηγή, τον χρόνο.